Λοιπόν, αυτό τώρα που ήθελα είναι να σας δείξω μία ακόμα τεχνική πώς μπορούμε να βάλουμε σε ένα κουμπάκι να περνάει μία κινούμενη γυαλάδα πάνω στο κουμπί την ώρα που κάνουμε rollover. Αντίστοιχα, εσείς μπορείτε να σκεφτείτε ό,τι θέλετε σε ό,τι αφορά τα κουμπιά, είτε να περνάει γυαλάδα, είτε να αναβοσβήνουν. Γενικά, η λογική είναι ότι μέσα στο κουμπί, στο keyframe στο οποίο θα πρέπει να βρίσκεται το rollover, βάζουμε ένα animated movie clip και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ανάλογα το κουμπί. Λοιπόν, ανοίγουμε ένα flash file action script 2. Θα του δώσω ένα άλλο χρώμα, να το κάνω ένα μπλε. Λοιπόν, και θα φτιάξω ένα πολύ μεγάλο κουμπί, απλά ίσα ίσα για να το δείτε πώς λειτουργεί. Θα διαλέξω αυτό το χρωματάκι. Λοιπόν, θα έρθω, θα διαλέξω το Rectangle Tool και εδώ πέρα που λέει 0 και έχει αυτές τις καμπύλες, θα του δώσω να γίνει συν 14. Λοιπόν, το πιάνω από την μία μεριά και, και δημιουργώ το κουμπί και με αυτόν τον τρόπο θα δείτε ότι έχουν δημιουργηθεί αυτές εδώ οι καμπύλες στο πλάι. Απλά έτσι για να βλέπετε και δύο πράγματα ταυτόχρονα διαφορετικά του πώς μπορούν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, το μαρκαρώ όλο μαζί και του λέω Modify, Convert to Symbol και θα του πω να γίνει button. Ok. Λοιπόν, αυτό το κουμπάκι μας τώρα το κάνω διπλό κλικ ή δεξί κλικ Edit in Place και θα μπω παραμέσα. Αυτό είναι το over μου. Θα βάλω ένα καινούριο layer για να έχω ένα κείμενο που να γράφει. Ας πούμε αυτό το χρώμα, το οποίο θα λέει Shine, θα το ονομάσω το κουμπί. Το μεγαλώσω και θα το τοποθετήσω στη μέση του κουμπιού. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Εγώ θέλω να δημιουργήσω μια γυαλάδα η οποία θα περνάει πάνω από το κουμπί όταν το κουμπί βρίσκεται σε φάση rollover. Λοιπόν, προσέξτε μια λεπτομέρεια. Έβαλα το layer το οποίο είναι του text. Το έβαλα πάνω-πάνω, έτσι ώστε ό,τι και αν κάνουμε στο φόντο, ας πούμε, στο από πίσω μέρος των γραμμάτων, τα γράμματα να μην επηρεάζονται. Αυτό εδώ θα το ονομάσω static και αυτό εδώ θα είναι το animation μου. Λοιπόν, θα βάλω εδώ τα frame μου. Είπα insert frame, ώστε σε όλα τα στάδια, σε όλα τις φάσεις να φαίνεται αυτό. Λοιπόν, και εδώ που είναι το animation, θα έρθω και θα κάνω, θα πάρω αυτό, copy frames και εδώ θα φέρω ένα keyframe και θα πω paste frames. Ωραία, το οποίο θα το μικρύνω λίγο για να το φτιάξω με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει όπως θέλω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, θα πω Modify, Convert to Symbol και αυτό εδώ το συγκεκριμένο αντικείμενο θα το κάνω Movie Clip. Λοιπόν,
δεξί κλικ edit in place και μπήκα παραμέσα. Τώρα λοιπόν θα λειτουργήσουμε κάποιο κόλπο που μάθαμε με τις μάσκες. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα θα θεωρήσουμε ότι είναι μάσκα και θα δημιουργήσουμε ένα ακόμα layer το οποίο θα το τοποθετήσουμε από κάτω. Όπως βλέπετε έχω μπει, είμαι από την πρώτη σκηνή, μπήκα μέσα στο layer, μέσα στο timeline του κουμπιού και από το timeline του κουμπιού μπήκα παραμέσα στο timeline του symbol sign 01. Λοιπόν, και έχω δημιουργήσει εδώ δύο layers. Το πάνω layer που ήδη το είχα φτιάξει από πριν θα το μετατρέψω σε μάσκα και το κάτω layer θα το κάνω να είναι η γυαλάδα. Έρχομαι λοιπόν και δημιουργώ μια γυαλάδα. Πρώτα απ' όλα αυτό με ενδιαφέρει. Λοιπόν, παίρνω αυτό το degradé, δημιουργώ ένα παραλληλόγραμμο όρθιο, το επιλέγω και πηγαίνω εδώ που λέει color και θα του πω είναι linear, θέλω και αυτό το κομμάτι να είναι άσπρο, θέλω να παρακολουθήσετε εδώ τι κάνω, αυτό το παίρνω και το τοποθετώ στη μέση. Το αριστερά το κάνω ένα κλικ και του λέω να έχει α0 και έρχομαι και από τη δεξιά μεριά το επιλέγω πάλι και του λέω α να έχει 0. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργήσω μια γυαλάδα. Βέβαια εδώ έχει και ένα περίγραμμα το οποίο δεν το χρειάζομαι και θα πάω να το σβήσω γύρω γύρω το περίγραμμά μου. Μπορούσα και από την αρχή να δημιουργήσω το αντικείμενο μου χωρίς περίγραμμα, δεν ήταν απαραίτητο να έχει περίγραμμα. Το πιάνω όλο μαζί αυτό το αντικείμενο και του λέω Modify, Convert to Symbol. Πάντα, πάντα τα κάνουμε Symbols όταν είναι να έχουν κάποιο animation και έρχομαι εδώ παραπέρα, τους δίνω χώρο στο animation μου. Αυτό εδώ μπορώ να το πιάσω να το τοποθετήσω οριακά εδώ. Και θέλω να καταλήγει πάλι εδώ. Οπότε το μεσαίο θα το πιάσω και θα το πάω από την άλλη μεριά. Εδώ. Και θα δώσω εδώ ένα twin motion. Για να δούμε δηλαδή. Θα κάνει αυτό το πράγμα. Μπορώ εδώ να του δώσω να είναι και με άλλου είδους ταχύτητα. Από το ease, τα έχουμε πει αυτά. Και εδώ θα του δώσω άλλο λίγο χώρο. Λοιπόν, τώρα για να δουλέψει πρέπει αυτό να είναι όπως είπαμε μάσκα και αυτό να είναι μασκαρισμένο. Πηγαίνω εδώ, δεξί click properties και του λέω γίνε μάσκα. Ok. Και αυτό από κάτω, δεξί click properties, γίνε μασκαρισμένο, masked. Το τσεκάρω και αυτό και εάν βγω παρά έξω στο σύμβολο 1 θα δω ότι εδώ έχω πλέον και το over μου ότι είναι έτοιμο. Για να δω control test movie τι έχω φτιάξει. Εδώ λέει sign, δεν κάνει τίποτα, κάνω rollover, hop. Όπως βλέπετε δημιούργησα αυτή τη γυαλάδα. Αν πάω πάλι rollover, έχω δημιουργήσει αυτό το ενδιαφέρον κουμπάκι σε αυτό το site, τα κουμπάκια τα οποία επίσης εδώ έχουν τη γυαλάδα που σας έδειξα, λίγο πιο προχωρημένη και αυτή τη φορά με τοποθετημένα αστεράκια και με διάφορα animation τα οποία όλα γίνονται μέσα σε ένα animated clip το οποίο βρίσκεται στη θέση rollover του κουμπιού.